Κυρία Πρόεδρε, μηδενίστε το χρόνο. Θα είναι το μεγαλύτερο ευεργέτημα που μπορείτε να κάνετε, αν μηδενίσετε το χρόνο, να μην μεγαλώνω άλλο. Γιατί όσο μεγαλώνω, ακούω παράξενα πράγματα. Μαθαίνω λοιπόν ότι υπάρχει νόμος που έρχεται, νομοσχέδιο να ψηφιστεί, να βελτιώσει την κατάσταση των φυλακών. Και βλέπω την απούσα σύσσωμη αντιπολίτευση, λες και δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες και από τους προηγούμενους και από τους επόμενους νόμους που θα έρθουν εδώ. Σε όλα θα είσαι αντίθετη. Πριν μιλήσει κανείς για τις φυλακές και τους νόμους που πρέπει να διέπουν, πρέπει να έχει μια εικόνα τουλάχιστον τι είναι φυλακή. Επιτρέψτε μου, δεν θα μιλήσω θεωρητικά. Θα μιλήσω εντελώς βιωματικά. Και όχι επειδή παλιά έκανα φυλακή επί χούντας, αλλά επειδή καθ' όλη τη διάρκεια του ιατρικού μου βίου έχω πάει πολλάκις στις φυλακές Κορυδαλλού και έχω εξετάσει ασθενείς και απεργούς. Πήγα λοιπόν μια φορά να εξετάσω ένα νεαρό παιδί από αυτούς που κατηγορείται ότι εμείς τους υποθάρπουμε, τους βοηθάμε να σπάνε τζάμια και τέτοια. Ένας απεργός πείνας. Και ήταν στο νοσοκομείο του Κορυδαλλού. Το αυτό είναι ανέκδοτο να λέμε νοσοκομείο Κορυδαλλού. Και είναι 6 άνθρωποι σε ένα κλουβί μεταλλικό μέσα. Βρήκα ένα που ήταν πεσμένος κάτω από την όψη, αυτός είναι ο απεργός πείνας. Ήτανε. Οι υπόλοιποι 5 ήταν 2 ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι ήταν τελείως σε παραλήρημα. Ένας με φυματίωση που είχε υποτροπή και ο άλλος είχε στο βάθος, μην μπορούσε να καταλάβεις τι έχει. Αυτό ήτανε φυλακή πολιτισμένου κράτους που μιλάει στο όνομα της δημοκρατίας. Κοιτάξτε κάτι. Δεν είναι σωστό να μιλάμε για τους νεκρούς από εδώ και από εκεί. Οι νεκροί δεν είναι από εδώ και από εκεί. Είναι νεκροί. Και πρέπει να σεβόμαστε τους νεκρούς. Αλλά πρέπει να σεβόμαστε και όταν μιλάμε και αναφερόμαστε σε έναν που έχει κάνει ή δεχθεί εγκλήματα, π.χ. Σάββας Ξηρός, γιατί υπάρχει και άλλη δικαιοσύνη. Και ένας Καλαμπόκας, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, είχε δολοφονήσει έναν νεαρό, τον Ντεμπονέρα, στην Πάτρα. Κάθισε 7 χρόνια φυλακή και τώρα εργάζεται ο άνθρωπος και καλά κάνει και εργάζεται. Αυτό δεν υπάρχει. Όσο είμαστε με παροπίδες να βλέπουμε τη ζωή, τότε δεν πρόκειται να πάμε μπροστά, όχι ως χώρα που λέτε, γιατί δεν, η χώρα είναι μια αφηρημένη έννοια. Δεν μπορούμε να πάμε ως κοινοβούλιο μπροστά. Λέτε και το Σάββα Ξηρό. Τον έχω εξετάσει πάνω από 15 φορές στη φυλακή ως οφθαλμίατρος. Πήγαμε άλλες 10 φορές στα δικαστήρια. Του δώσανε 2 φορές τη δυνατότητα να πάει για 1 μήνα στο νοσοκομείο. Βοηθήθηκε λίγο για ένα μικρό διάστημα και την ίδια στιγμή 3 χρόνια ο αδερφός του Χριστόδουλος, που δεν είχε καμία σωματική αναπηρία, γυρόφερνε στις άλλες ακτίνες από εκεί που ήταν ο τυφλός Σάββας και δεν είδα κανέναν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μας πει επί Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ πώς ήταν δυνατόν αυτός να γυροφέρνει ελεύθερος και οι άλλοι κρατούμενοι της 17 Νοέμβρη να είναι μαντρωμένοι. Και ως λοστοιχεία πήρε και 7 άδειες και στην 8η έφυγε. Και ήρθε ο υπουργός, ο τέος υπουργός, ο κ. Κικίλιας, να μας πει το κατόρθωμα της αστυνομίας που έπιασε το Σάββα, που άφησε το Σάββα. Και τον έπιασε 15 μέρες πριν από τις εκλογές για να πει ότι κάτι έκανε. Και τι έκανε αυτός ο Σάββας? Εγώ τα λέω όλα με το όνομά τους. Ο Χριστόδουλος. Ο Σάββας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι τυφλός, κουτσός, κουφός και έχει και σκλήρυνση κατά πλάκας και δεν ξέρω τι άλλο και τα πόδια του είναι νταούλι από το πρίξιμο. Αυτό λοιπόν τι έκανε? Έφυγε, περιπλανήθηκε, πια. Τον έχασε η ελληνική αστυνομία. Όποιος μου το ισχυριστεί αυτό, όχι απλώς θα βάλω τα γέλια, θα του πω ότι δεν ξέρει. Ένα προτέρημα έχει η ελληνική αστυνομία που το έχει οικοδομήσει από το 29. Το 1929. Είναι η δίωξη του πολιτικού εγκλήματος. Και θα μου πούνε εμένα ότι ο Χριστόδουλος βγήκε και τον χάσανε και δεν μπορούσαν να τον ξαναβρούνε.
Αν είναι δυνατόν. Τον βρήκανε 15 μέρες στις εκλογές και στήθηκε και ολόκληρη ιστορία που θα τεινάζαν τον Κορυδαλό. Σιγά τα βγάλε, παιδιά. Ποιος θα τεινάζει τον Κορυδαλό? Αυτοί που βγάζουν γκαζάκια και δεν ξέρω τι άλλο. Μιλάμε έξω από την πραγματικότητα. Πολύ έξω. Για να πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει καμιά διαμαρτυρία για τον Χριστόδουλο? Στη Χούντα, με πολύ λιγότερες παθήσεις, αρκετοί κρατούμενοι που είχαν μεγάλες ποινές, ισόβια, 25 χρόνια, βγήκαν με το ανήκε στο βλάβι. Στην Ελλάδα, της νέας εποχής, έχουν βγει αρκετοί με το τίποτα. Ο Χριστόδουλος γιατί? Ο Σάββας γιατί? Εκεί επάνω είναι όλοι, αυτός μόνο σκότωσε. Οι άλλοι δεν σκότωσαν. Για να δούμε λοιπόν τι είναι πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια προπαγανδιστική, που να την πω, έξαρση, που είναι μια μαύρη προπαγάνδα, και τη λέω μαύρη γιατί αυτή η προπαγάνδα παραποιεί πλήρως την αλήθεια. Δεν βασίζεται σε κανένα ιστορικό γεγονός. Και όταν κάνουμε προπαγάνδα χωρίς να στεκόμαστε σε πραγματικά γεγονότα και να σεβόμαστε την αλήθεια, τότε αυτή η προπαγάνδα είναι μαύρη προπαγάνδα. Τους κουκουλοφόρους, κουκουλονόμος. Και αυτό με πήγε πίσω, την εποχή της Χούντας. Όταν κάποιοι διαμαρτυρώσαν την εποχή της Χούντας και η διαμαρτυρία τους από προκήρυξη γινόταν βόμβα, κροτίδα, πείτε ό,τι θέλετε, τροποποιήθηκε ο ποινικός κώδικας. Δεν θυμάμαι αν ήταν το 173 άρθρο ή το 174, όπου είπε, εάν προκαλέσεις πλημμύρα, φωτιά, καταστροφή σε δημόσια περιουσία με εκρηκτικό, η ποινή από 5 χρόνια που ήταν γίνεται μέχρι ισόβια κάθριξη. Και μπήκε αυτό το ερώτημα στο δικαστήριο από τους δικηγόρους. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας που πάει και καίει μια δημόσια περιουσία με φωτιά, απλή, τιμωρείται με 5 χρόνια και όποιος την κάψει με μπριστική ύλη, ισόβια? Ποια είναι η λογική? Μα είναι σαφώς ποια ήταν η λογική. Ήταν μια πολιτική αντίληψη που είχε η Χούντα να χτυπήσει το κίνημα διαμαρτυρίας που γινόταν με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς δεν το πέτυχε, διότι μέχρι να πέσει είχαν αυξηθεί αυτά τα έννοια. Το ίδιο είναι και με τον κουκουλονόμο. Σταμάτησε η βία των κουκουλοφόρων? Προφανώς δεν σταμάτησε. Μάλλον εντάθηκε. Και θέλετε να μιλήσουμε κι άλλο για τους κουκουλοφόρους? Πόσες καταγγελίες έγιναν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών του άρθρου 16, τελειώνω αγαπητοί πρόεδρε. Πόσες? Όπου είδαμε τις κλούβες της αστυνομίας να σταματάνε μπροστά στα προπήλαια, να ανοίγει η πόρτα, να βγαίνουν ένστολοι και κουκουλοφόροι μαυροντημένοι και πηγαίνανε και κάνανε τις ζημιές που κάνανε. Ποιος θα μιλήσει για αυτά και πότε? Δεν υπήρχε τότε αυτή η ιστορία? Τι επέτυχε λοιπόν ο περίφημος κουκουλονόμος? Τίποτα δεν πέτυχε. Απλώς έδειξε την πολιτική μοιοπία αυτών που την είχαν την έμπνευση να το ψηφίσουν. Ευχαριστώ.